Σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τις εξαρτήσεις παρουσίασε εν ώψη και της ημέρας κατά των ναρκωτικών που είναι στις 26 Ιουνίου ο επιστημονικός διευθυντής της Σχεδίας Βασίλης Κούτρας. Ο κ. Κούτρας παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών που διεξάγεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος European Project on Alcohol and Other Drugs και τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η έρευνα υλοποιείται ανά τετραετία σε περισσότερες από 35 χώρες της Ευρώπης. Η έρευνα του 2015 υλοποιήθηκε με την μερική χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ και με τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και έγινε από την ΕΨΥ. Όπως ανέφερε ο κ. Κούτρας, ενθαρρυντικό είναι το έβριμα της έρευνας ότι το ποσοστό των 16χρονων που αναφέρουν χρήση κάποιες παράνομης ουσίας παραμένει το 2015 στο 10,6, στα επίπεδα δηλαδή του 2011 και του 2007. Τα αγόρια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό, 14,8%, συγκριτικά με τα κορίτσια 6,5%. Η κάναβη όμως παραμένει και το 2015 η δημοφιλέστερη παράνομη ουσία. 9,1 ανέφεραν χρήση ουσίας έστω και μια φορά σε όλους τη ζωή. Η μισή εξ αυτών, το 4,6 δηλαδή, επανάλαβαν τη χρήση της ουσίας 3 φορές, υψηλότερο ποσοστό αγοριών 6,4 από των κοριτσιών 2,8. Επιπλέον, σύμφωνα με τόσα παρουσίαση ο κ. Κούτρας, ένα σημαντικό ποσοστό 16χρονων συνεχίζει το 2015 να αναφέρει χρήση ηρεμιστικών υπνοτικών χωρίς τη σύσταση του γιατρού. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι σε ποσοστό 2,5 οι 16χρονοι αναφέρουν χρήση ουσιών όπως συνθετικών καναβινοειδών συνηθέστερα, καθώς και ουσίες που δεν υπόκειται σε έλεγχο και εμφανίζονται στο διαδίκτυο κυρίως σε διαφορετικές μορφές και σύνθεση. Καλημέρα. Επ' ευκαιρίας θα θέλω να σας παρουσιάσω μερικά στοιχεία και όσον αφορά το πρόβλημα των εξαρτήσεων στην Ελλάδα, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αλλά και από τη δική μας δράση. Ξεκινάω από τη δική μας δράση. Όπως ξέρετε, έχουμε μια σειρά δράσεις για την πρόληψη των εξαρτήσεων και γενικότερα την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Κυρίως αυτές οι δράσεις απευθύνονται κυρίως στην εκπαίδευση, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους, αλλά φυσικά και στην υπόλοιπη κοινότητα. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάνει σε 26 σχολεία 2 ώρες παρεμβάσεις που έχουν παρακολουθήσει 1.313 μαθητές. Έχουμε κάνει 6 εκπαιδευτικά προγράμματα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, νηπιαγούς, δασκάλους, καθηγητές, το οποίο έχουν παρακολουθήσει 175 εκπαιδευτικοί, πολλοί από αυτούς που εφάρμοσαν προγράμματα στα σχολεία. Έχουμε σε συνεργασία με συλλόγους γονέων έχουμε κάνει 14 ομιλίες σε γονείς, όπου παρακολούθησαν περίπου 460 γονείς. Έχουμε κάνει επίσης ομιλίες σε μαθητές σε 2 σχολεία που παρακολούθησαν 280 μαθητές. Έχουμε σταθερά συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 16 σχολεία στην περιοχή μας. Μέσα στο 2015 είχαμε 317 αιτήματα, 317 μαθητές απευθύνθηκαν σε 862 συνεδρίες σε ευρύτερα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Είχαμε κάνει 6 ομάδες γονιών που παρακολούθησαν 80 γονείς, έτσι ώστε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το γονεϊκό τους ρόλο και το πώς θα το χειριστούν τα παιδιά τους. Είχαμε γενικότερα αιτήματα ψυχοκοινωνικής βοήθειας από γονείς και παιδιά στη σχεδία 207 αιτήματα σε 724 συνεδρίες και κάναμε και 3 σεμινάρια σε φοιτητές 24 ωρών με 155 άτομα, έτσι ώστε να τους εκπαιδεύσουμε σαν νέους εκπαιδευτικούς στην πρόληψη. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό έργο στο τομέα της απεξάρτησης. Το 2015 μας επισκέφθηκαν 79 διαφορετικοί χρήστες σε 1.085 συνεδρίες. Από αυτούς 27, δηλαδή ένας στους 3 περίπου, μας επισκέφθηκε μία έως λίγες φορές, δηλαδή δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα απεξάρτησης, μπορεί να εντάχθηκε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα απεξάρτησης πιθανά ή πουθενά. 52, δηλαδή οι 2 στους 3 εντάχθηκαν στο δικό μας πρόγραμμα απεξάρτησης και από αυτούς οι 8 το διέκοψαν, οι 24 το συνέχισαν και το 2016, μια και είναι μεγάλη διάρκεια στα προγράμματα. Και 20, δηλαδή ένα ποσοστό 38,5% από αυτούς που μπήκαν στο πρόγραμμα απεξάρτησή μας, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιτυχία του 2015 και μάλιστα μπορώ να πω ότι και 20 αυτή τη στιγμή, επειδή κάνουμε follow-up μέσα στο 2016, εξακολουθούμε να είναι καθαροί.
Το 2015 η μείωση που παρατηρείται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο κάπνισμα στους 16χρονους μαθητές στην Ελλάδα, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, συνεχίζεται. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό 16χρονων, 19,1 κυρίως αγόρια, αναφέρει ότι το 2015 έχει πειραματιστεί με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 2 στους 5 16χρονους έχουν καπνίσει έστω και μια φορά σε όλη τη ζωή. Από αυτούς, ένα στους 3 κάπνισε το πρώτο του τσιγάρο στην ηλικία των 13 ετών ή και νωρίτερα. Και σχεδόν ένα στους 9 είναι καθημερινός καπνιστής. Από εκεί και έπειτα, στις υπόλοιπες εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, παρουσιάζεται μείωση τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην υπερβολική κατανάλωση, κυρίως στα αγόρια. Πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα αναφέρεται από 2 στους 3 16χρονους μαθητές. Κίνδυνος ελοχεύει, σύμφωνα με τον κύριο Κούτρα, και στο διαδίκτυο, καθώς οι περισσότεροι από 2 στους 3 μαθητές είναι στο διαδίκτυο και τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Ένας στους 4 αναφέρει χρήση του διαδικτύου για τουλάχιστον 4 ώρες καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη και ένας στους 6 για τουλάχιστον 6 ώρες καθημερινά από Παρασκευή έως και Κυριακή. Ένα από τα ερωτήματα που υποθέτω υπάρχουν είναι πώς εξελίσσεται το φαινόμενο αυτών των εξαρτήσεων στα παιδιά, στους μαθητές. Όπως ξέρετε, υπάρχουν μια έρευνα η οποία γίνεται κάθε 4 χρόνια υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Τοξικομανίας που γίνεται στις 35 χώρες της Ευρώπης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γίνεται και στην Ελλάδα από το επιψή συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και τα κέντρα πρόληψης. Συμμετείχαμε φυσικά και εμείς. Και όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών, φαίνεται ότι παρόλο που πιθανά η προβλέψη ήταν ότι η κρίση ενδέχεται να αύξανε το πρόβλημα, τουλάχιστον στην ηλικία την οποία μετρήθηκε, στους μαθητές της πρώτης ηλικίου έγινε η έρευνα. Τα ποσοστά, το έχω δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά ουσία, είναι για το 2015 10,6, είναι παρόμοιο με το ποσοστό του 2011, το οποίο ήταν 10,8, και σχετικά παρόμοιο ποσοστό με το 2007 που ήταν 9,5. Δηλαδή φαίνεται τα τελευταία χρόνια, τελευταία αυταετία στην Ελλάδα, να έχουμε μία στασιμότητα όσον αφορά την αύξηση χρήσης, ενώ από το 2000 μέχρι το 2007 είχαμε μία έκρηξη στη χρήση, φαίνεται να έχουμε μία στασιμότητα.